Το περιστατικό, όπως καταγγέλουν, συνέβη σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 9, στο σχολείο του 16χρονου Γιώργου. Τον έχουμε μαζί μας, έχουμε και τη μητέρα. Θα μας πούν ακριβώς τι. Να μας πει ο Γιώργος πρώτα, μια και είναι εκεί. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Να μας τα πει ο Γιώργος και μετά συμπληρώνετε κι εσείς. Τι έγινε, Γιώργο? Ήμουνα στο πρωί με τη φιλανάδα μου δίπλα μου. Τα παιδιά ήταν από πίσω μου και με πειράζανε. Με λέγανε μηχανάκι βρουμ βρουμ. Μετά άρχισα με τσιγκλάνε από την πλάτη. Γυρνάω και τους λέω, ξέρω εγώ, μη με πειράζετε, δεν φύγετε, αφήστε με ήσυχο. Και έτσι όπως εγώ κουνάω το χέρι μου και καταλάβω, χτυπάω το κορίτσι απαλά, χωρίς να το εννοώ, έχουν τα παιδιά και με πλακώνουν στο ξύλο. Έχει σημάδια γι' αυτό, έτσι. Έχει σημάδια στο λαιμό σου. Εδώ, αν μπορείτε να δείτε. Φαίνονται λίγο, ήταν, το πρωί ήταν περισσότερο, αλλά έβαλες πάγωμα. Για να ακούσουμε και τη μητέρα Άγγελε τώρα, για να την ακούσουμε και την κυρία Κυρμπάση, γιατί δεν είναι η πρώτη καλησπέρα φορά. Καλησπέρα σας, καλησπέρα κύριε Βαγγελάτο, καλησπέρα. Είναι το παιδί σας θύμα bullying? Το παιδί μου είναι θύμα bullying πάρα πολύ καιρό εδώ στο σχολείο. Έχω κάνει επανειλημμένες φορές στους καθηγητές ότι το παιδί δέχεται bullying. Μου είπε ότι θα το ελέγξουν και θα το μην τα πάρω το θέμα έκταση. Δεν πήρε μέχρι τώρα έκταση, αλλά σήμερα το παιδί το βρήκα χτυπημένο, σοκαρισμένο. Ήρθα να πάρω το παιδί από το σχολείο. Επιτεθήκανε σε μένα 50 παιδιά, τα 5. Από τα συγκεκριμένα που κάνανε και τον καυγά, με επιτεθήκανε και λεκτικά και με ακουμπούσαν στο σώμα παντού. Τρεις φορές έγινε η επίθεση. Μία φορά μπήκαμε στο τμήμα της αστυνομίας εδώ δίπλα, που είναι κοντά δηλαδή, γιατί πήρε τον Γιώργο και πήγαμε μέσα για να κρυφτούμε. Μπήκαν τα παιδιά μέσα στο αστυνομικό τμήμα, τα έδειξαν η αστυνομική το τμήμα μέσα. Εμείς φύγαμε μετά αθόρυβα και κρυφά. Μας βρήκαν στο καφέ, σε ένα καφέ εδώ παρακάτω. Εκεί πέρα δεχτήκαμε άλλη επίθεση. Ήρθαν πάλι αστυνομικοί, τρεις αστυνομικοί από εδώ από την Ελευθερούπολη. Τα πήραν μέσα μαζί με τον ένα γονέα. Και ο γονέας επιτέθηκε ελεκτικά σε μένα.